Αντίστοιχα και αθόρυβα στο θέατρο. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στα παιδιά μου ήταν το ήθο. Κάτι που πιστεύω πω έχουν στο 100%. Μόλον ότι εργαζόμουν πολλέ ώρε, όλο μου τον ελεύθερο χρόνο τον αφιέρωνα στα παιδιά. Ήμασταν από τι οικογένειε που κάναμε μαζί διακοπέ. Αλλά όχι από εκείνε που θα τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι. Ήμασταν λίγο αναρχικοί μέσα στο σπίτι. Ποτέ δεν επέβαλα μια οικογενειακή τάξη από αυτή την έννοια. Για τα παιδιά μου όμω είμαι περήφανο και τα αγαπώ εξίσου. Δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ προβλήματα. Τόσο ο Λέων όσο και η Σάρα είναι δύο ιδιαίτερα ίσχα παιδιά. Η Σάρα ήταν αθλήτρια και όταν μου είπε πω θέλει να γίνει ηθοποιό, την παρότρινα. Δεν θέλω να κάνω καμία δήλωση. Αγαπάω το παιδί μου όπω όλοι οι μπαμπάδε, αλλά προτιμώ να μην μιλήσω καθόλου για το σερβάιβορ. Α κρίνει ο κόσμο ποιου θέλει να κρατήσει στο παιχνίδι και ποιου όχι. Εκεί που φοβήθηκα πάρα πολύ ήταν μόλι πληροφορήθηκα για το ατύχημα. Δεν θορυβήθηκα απλά. τρόμαξα Είδα μαύρο σκοτάδι μπροστά μου, γιατί δεν ήξερα τι γίνεται. Όταν έμαθα πω είναι καλά, ησύχασα.